να γίνει άμεσα συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για να γίνει μια ουσιαστική αντιπαράθεση, αυστηρή, ουσιαστική, σκληρή, με επιχειρήματα για τις πολιτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Αυτά που είπε ο Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτά που είπε ο Σαμαράς στη Χαλκιδική, τι θα γίνει με το χρέος, τι θα γίνει με την σταθερότητα και την ρευστότητα που πρέπει να δώσει το τραπεζικό σύστημα, πώς θα προστατευτούν ακόμη παραπάνω μια ισχυρή ευρωπαϊκή ομπρέλα οι καταθέσεις και να σταματήσουν οι επικίνδυνες ανοησίες που δεν κάνουν ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν ζημιά στη χώρα. Οι καταθέσεις που έχουν μείνει είναι λίγες, γιατί στα χρόνια του μνημονίου οι πολύ πλούσιοι Έλληνες βγάλαν 75 δις έξω και πολλά από αυτά δεν έχουν ελεγχθεί καν, τα περισσότερα. Αν είναι νόμιμα, είναι φορολογημένα. Ακόμη περιμένουμε την περίφημη συμφωνία με την Ελβετία που θα μας εξασφάλιζε έσοδα. Θυμάμαι το Βενιζέλο από το 2011 να λέει που γράφεται σε λίγες μέρες. Είμαστε στα τέλη του 2014. Επομένως, η πρότασή μου είναι συζήτηση και δημοκρατική αντιπαράθεση ανάμεσα σε όλους και πριν απ' όλα ανάμεσα στο Σαμαρά και τον Τσίπρα και στη Βουλή και στην τηλεόραση. Σε πολιτικό και... αρχηγών εφόλης της ύλης, δηλαδή. Ναι, ναι. Και στη Βουλή και στην τηλεόραση. Γιατί είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, υπάρχουν σοβαρότατες διαφορές. Υπάρχει πολλές φορές μια οξύτητα που αντανακλά και μια εντυνόμενη κοινωνική πόλωση. Γιατί είδατε τα τελευταία στοιχεία του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, 6,3 εκατομμύρια Ελλήνων κάτω από τα όρια της φτώχειας. 30% ανεργία, 60% στους νέους. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση, διαμαρτυρία. Αλλά το ζητούμενο για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και γι' αυτό. Ναι, γιατί παίρνει... λέτε όμως μόνο Βουλή και τηλεόραση, γιατί δεν λέτε και μία σύσκεψη να κάτσουν εκεί πέρα οι πολιτικοί αρχηγοί, τρεις, τέσσερις, πέντε, πόσοι γίνεται τέλος πάντων να κουβεντιάσουν και να χαράξουν με να καταλάβουν. Κύριε Οικονομέα, σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε πριν από λίγο καιρό και σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητήσουμε τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, τι θα γίνει με το χρέος, πώς θα γυρίσουμε ναι. στην ανάπτυξη. Και τορπιλίστηκε αυτή από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε δυστυχώς τον κύριο Σαμαρά. Σχεδόν 2,5 χρόνια πρωθυπουργό, δεν έχει δώσει μια συνέντευξη τύπου στους συναδέλφους σας, δεν έχει εμφανιστεί μια φορά να απαντήσει σε ερώτηση στη Βουλή, έχει τορπιλήσει όλες τις συζητήσεις προημερησίας διατάξεως. Σας θυμίζω ότι από τότε που έβγαλε ο Κασιδιάρης το περίφημο βίντεο Μπαλτάκου, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος, έχει κλείσει χρόνος από τη δολοφονία Φίσα και η κυβέρνηση που είχε πει βεβαίως να γίνει η συζήτηση, ακόμη δεν την έχει ορίσει. Επομένως, για να καταλήξω, οι διαφορές είναι μεγάλες, αλλά επειδή δεν πρέπει να γυρίσουμε σε ένα κλίμα εμφυλιοπολεμικό του 50 και του 60 και πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον της χώρας. Εδώ που τα λέμε, αυτές οι εκλογές είναι πολύ πολλωμένες. Πάνε να είναι πολύ πολλωμένες. Ναι, η πόλωση πρέπει να βρει διέξοδο στην έντονη αντιπαράθεση απόψεων. Ναι. Και να πω και κάτι ακόμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχει μια ανωδική δυναμική, οι θεωρίες ότι έχει πια σταβάνει στο 27 έχουν διαψευστεί παταγωδώς και ο λόγος είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ολοένα και περισσότερο καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και εκφράζει όχι μόνο διαμαρτυρία αλλά και ελπίδα. Εμείς δεν λέμε ότι όλα όσα λέμε είναι τέλεια, ελάτε να αντιπαρατεθούμε πάνω σε αυτά. Να σας πω κάτι τώρα. Επειδή μελετώ τις απόψεις σας και αυτά που λένε, τα στελέξια κτλ. Αυτό που είπε ο κύριος Δραγασάκης για το χρέος, που είναι πάλι μία, ας πούμε, δεν είναι καινούργια πρόταση, ένα μέρος μιας πιθανής λύσης, να παγώσει ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και κάτι, είναι άλλο από το κούρεμα, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι παράλληλο, κάτι παρεμφερές, κάτι, τι ακριβώς είναι? Ο Γιάννης ο Δραγασάκης, που είναι και ο επικεφαλής της Επιτροπής Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, στη χθεσινή του συνέντευξη στη Real News, είπε: η διεκδίκησή μας είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Χρειάζεται κούρεμα. Αυτή είναι η συλλογική μας θέση, ψηφισμένη από το συνέδριο. Και πρόσθεσε ότι συζητιόνται σε κύκλους οικονομικούς και άλλες λύσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ισοδύναμο αποτέλεσμα. Όπως η επιμήκυση. Τις οποίες, όχι. Να σας πω τι είπε ο κ. Δραγασάκης. Τις οποίες, αν κατατεθούν, θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Και η πρόταση που διατυπώθηκε είναι ότι ως μια εναλλακτική δυνατότητα να αποσυρθεί ένα μεγάλο μέρος του χρέους, να το πάρει δηλαδή από αυτούς που το έχουν τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εκεί να μείνει παγωμένο, να μην εξυπηρετεί. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι η εξής, ότι δεν μπορεί η Ελλάδα
της ύφεσης του 25%, της ανεργίας του 30%, της φτώχειας των 6,3 εκατομμυρίων Ελλήνων, να έχει πρωτογενές πλεώνασμα το 2015 3% του ΑΕΠ και 4,5% το 2016 και το 2017, και να πληρώνει τοκοχρεωλήσια τα μαλλιοκέφαλά της, γιατί το χρέος έχει σκαρφαλώσει 180%. Απλώς αναρωτιέμαι το εξής, γιατί ρωτώ. Εάν θεωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μία από τις πιθανές εναλλακτικές είναι μία μακροχρόνια, ας πούμε, επιμήκυνση μεγάλη, ή ένα πάγωμα που θα είναι λίγο μεσοβέζικο, δηλαδή δεν θα το κουρέψουν και τελείως, θα είναι παγωμένος, αλλά είναι κουρεμένο. Εάν μπορεί να συγκλίνουν σε αυτό με τους κυβερνητικούς, για δεν κάθεστε να το κουβεντιάσετε. Διότι όταν λέει κυβερνητική, επιμήκυση, παιδιά, για κούρεμα δεν πάμε, δεν μας αφήνουν τα κοινοβούλια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, όχι, εγώ θα το πετύχω. Εκεί υπάρχει διαφωνία σοβαρή. Δεν μπορεί να κάτσει ένα τραπέζι, διότι πράγμα. Να απαντήσω και στα δύο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, μην τα ανακατεύουμε όλα. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι η απλή επιμήκυνση, ναι, μαζί με τη σταθεροποίηση του επιτοκίου, ναι, δεν είναι αρκετή για να καταστήσει ένα χρέος που έχει ξεπεράσει το 175% του ΕΠ βιώσιμο. Δεν μπορούμε με αυτά. Είναι ανεπαρκή. Είναι ασπιρίνες σε ένα βαριά ασθενή. Ο Σταθάκης από χθες είπε ότι κουβεντιάζεται, ρε παιδί μου, και αυτό. Εδώ μας το είπε. Δηλαδή, ήταν σε ένα στήλο ότι όλα αυτά τα τεχνικά θα τα βρούμε. Και πρόσθεσε ότι χρειάζεται ένα κούρεμα της τάξης του 50% χωρίς αυτό δεν είναι βιώσιμο, μια απομείωση του χρέους κατά 50% χωρίς αυτό δεν είναι βιώσιμο, και σας επαναλαμβάνω, αυτά δεν είναι επαρκή, είναι ανεπαρκή. Ναι. Το δεύτερο, γιατί δεν γίνεται μια συζήτηση για το χρέος? Διότι μέχρι τώρα, πέρα από αυτά που σας είπα για τον κρυπτόμενο πρωθυπουργό από τη Βουλή, από τους δημοσιογράφους, ο Σαμαράς δεν έχει καλέσει μια φορά τον Τσίπρα, είτε πριν από μια σύνοδο κορυφής, είτε μετά από μια σύνοδο κορυφής, είτε μετά από μια συνάντηση με τη Μέρκελ, είτε πριν, να του πει: εγώ αυτά διεκδικώ για το χρέος, πες μου εσύ τι πιστεύεις. Και το δεύτερο, σε αυτό έχεις δίκιο, ο Σαμαράς έχει συνεταίρο και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος αριστερά-δεξιά λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Όταν λες με το νούμερο 2 της κυβέρνησης το χρέος είναι βιώσιμο, τι διαπραγμάτευση κάνεις για το κούρεμα του χρέους? Θα συνεχίσουμε μετά, κύριε Μαριά. Εντάξει, πράγματα υπάρχουν τα εξής θέματα. Το ζήτημα του χρέους είναι κεφαλαιόδες και οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια αναλυτική συζήτηση τόσο στη Βουλή όσο